Χαίρετε. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την ενότητα της Ιταλίας με την όπερα, που είναι αναμφίβολα το πιο μεγάλο και περίπλοκο από τα τρία συνολικά level της Ιταλίας. Και δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά σχεδόν σε κάθε level ξεκινάμε με μια μεγάλη γλίστρα που τρώει η Λάρα και μπαίνει έτσι πολύ απότομα στην πίστα, το οποίο νομίζω επιτείνει ένα συνέστημα ανασφάλειας που μπορεί να νιώθει ο παίκτης, καθότι δεν έχει τον έλεγχο του χαρακτήρα. Αν και εμένα αυτό που μου προκαλεί μεγαλύτερη ανασφάλεια είναι οι snipers, και καλή ώρα έχουμε έναν ακριβώς από κάτω μας. Και όσο πιο γρήγορα τον ξεφορτωθούμε και με τις μικρότερες ενδυνατές απώλειες, βέβαια, θα είναι καλό. Και αφού τελειώσαμε με αυτό το θέμα, μπορεί να βουτήξουμε παραλίγο να βρω στο κυβότιο. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο πέρα από αυτή την αφίσα που θέλω να δούμε, που όπως διαβάζουμε λέει Μπάρτολι, αλλά δεν είναι ο Μάρκο Μπάρτολι, πρέπει να είναι ο Τζιάνι Μπαρτέλι, Via Caravelli Venice, όπως είπε η Λάρα Κρόφτ. Αν θυμόσαστε, στο τέλος της πρώτης πίστας, καθώς κοίταζε σε ένα λάπτοπ και εν είδη ενός προάγγελου του Google Maps, είδε ότι η διεύθυνση στην οποία πρέπει να πάει είναι η οδός Via Caravelli Venice. Στο κρυσφύγετο του Μάρκο Μπάρτολι, ο οποίος όμως χρησιμοποιεί τη βίλα του πατέρα του, του Τζιάνι Μπάρτολι ή Τζιάνι Μπαρτέλι, ανάλογα πως το προφέρει κανείς. Λοιπόν, αυτός πρέπει να ήταν τενόρος, κάτι τέτοιο, είχε ένα ρόλο στην όπερα, ένα ωραίο έτσι στοιχείο που το ανακάλυψα τώρα τελευταία, γι' αυτό και είμαι χαρούμενος που το βλέπουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή είναι και τεράστια πίστα, εγώ λέω να προχωρήσουμε, γιατί θα μας πάρει νύχτα εδώ. Θέλω να κάνω κάτω από μία ώρα, αν γίνεται. Κάπου εδώ έχει έναν μοχλό. Δεν θα δοκιμάσω έτσι κάποιο backflip και άλλες τέτοιες μαγκές, διότι δεν αισθάνομαι και μεγάλη σιγουριά. Για να πάμε τώρα σε αυτή την καταπακτή που άνοιξε εκεί στο κέντρο με τις σκεπές. Λοιπόν, πάμε πρώτα εδώ και μετά θα πάμε εκεί που βρισκόμασταν με το εκρεμές. Θέλει μια προσοχή αυτό το πράγμα, γιατί αυτό σκοτώνει. Α, μήπως θα μπορούσα να τον φάω αυτόν από εδώ πέρα. Πολύ φιλόδοξο. Μπα, με τίποτα. Λοιπόν, θα κάνω ένα άλμα. Και θα στρίψω εν κινήσει. Δεν ξέρω τι άλλη λύση υπάρχει. Λοιπόν, εδώ δεν με ακουμπάει αυτό το πράγμα. Και θα κάνω και ένα save, βέβαια, οπωσδήποτε.
και θα πάρω και ένα καλό όπλο. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις γιατί ξόδεψες καραμπίνα, ε. Λίγο στενά. Αχα. Και νομίζω θα πλακώσει κι άλλος ένας σύντομα. Αυτός δεν είχε τίποτα, έτσι. Το καρατσεκάραμε. Δεν είχε. Εδώ υπάρχει τίποτα. Δεν θυμάμαι, πολύ σκοτεινιά ύποπτη. Όχι. Λοιπόν, λέω να ανάψω κανένα φλερ, όχι τώρα, γενικώς. Γιατί το έχω παραξηλώσει πια με την τσιγκουνιά μου. Και φοβάμαι ότι αυτοί που βλέπουν το βίντεο θα χτυπιούνται. Θα λένε τώρα γιατί βλέπουμε αυτή τη σκοτεινιά. Τι νόημα έχει. Λοιπόν, οπότε πρέπει να ξαναπάμε πάλι εκεί πέρα. Γιατί θα πρέπει με αυτό το κλειδί που πήραμε να πάμε σε κάποια μέρη εκεί πέρα κοντινά. Έχω τώρα υπερβολικά για να μην τα ξανακάνω και καθυστερούμε, γιατί δεν θέλει και πολύ να πέσει κάτω, να χάσει το άλμα και όλα αυτά. Αχ, δεν πήγα κάτω να μαζέψω τα Magnum που δίνει. Τέλος πάντων, μην καθυστερούμε τώρα. Βλέπετε τα γυαλιά εκεί πέρα και τις παγίδες. Ναι, εγώ θα πάω από εδώ πέρα που έχει ένα παράθυρο. Και με το walk button δεν παθαίνει ζημιά η Λάρα από τα γυαλιά και τα καρφιά. Εδώ είναι μόνο για να φύγεις, για να πέσεις μέσα στο νερό. Δεν μπορεί να ξανάρθεις από εδώ πέρα, δεν μπορεί να σκαρφαλώσεις. Και εδώ τέλος πάντων δεν χρειάζεται να το πυροβολήσω και αυτό. Για να δούμε λίγο πού ήρθαμε. Από που ξεκινήσαμε. Βλέπετε, έχει μεγαλώσει το draw distance. Δηλαδή, πριν μαυρίζει, ας πούμε, η οθόνη και δεν βλέπεις τι υπάρχει.
Λοιπόν, πριν πάμε εδώ, τι είχε από εκεί αν ανεβαίναμε, τίποτα. Μια γλίστρα και καρφιά. Λοιπόν, εδώ θέλει ένα running jump. Και μετά κατευθείαν θα στρίψουμε αριστερά, χωρίς να πηδήξουμε. Και θα κάνουμε ένα τελευταίο άλμα. Εύκολο φαίνεται, στη θεωρία βέβαια. Ας κάνουμε ένα save. Τι έγινε? Αυτό το βηματάκι χρειαζόταν για να έχει το χώρο που χρειάζεται για να πάρει φόρα. Και μετά πάμε εδώ. Πάει ο ένας. Τώρα για να τους παρασύρουμε πρέπει να μας μυριστούν και να έρθουν. Ναι, μην μου πεις δεν μπορώ να πάρω. Α, έλεγα κι εγώ. Και να θυμηθώ να πάρω και το αντικείμενο που έριξε κι ο άλλος. Μαφιόζος, τέλος πάντων. Έλα, Νικόλας. Αμέσως. Λοιπόν, εκεί πρέπει να πάμε μετά. Μάλλον ας πάμε από τώρα. Εδώ έχει ένα διακόπτη. Φαντάζομαι δεν φαίνεται το σκοτάδι. Αυτός τώρα δεν ξέρω αν έχει όπλο. Το σίγουρα έχει λωστό, είναι ακίνδυνος. Ο άλλος, βέβαια, όσο δεν μας πυροβολεί, καλό είναι, ό,τι και να έχει. Οκ, okay, τέλεια. Α, και φλερς. Μάλιστα. Άρα έχουμε να ψάξουμε δύο κακοποιούς, δύο μαφιόζους, δύο, δεν ξέρω και εγώ τώρα, σωματοφύλακες, πώς να τους πούμε. Α, επίσης εδώ.
είναι ένα secret και βέβαια θα έρθουμε εδώ αργότερα. Κάτι πτώματα κάτω δεν βρίσκεται ένα σίγουρα, το θυμάμαι, αυτός εδώ. Το πιστεύω ρε παιδιά, δεν δίνουν τίποτα. Κρίμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πάρουμε. Αυτός έχει πεθάνει σε εμβριακή στάση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε. Δεν θα μας σώσουν τώρα όλα αυτά που νομίζω τα έχω πάρει όλα. Εδώ φαίνεται η όπερα. Για να λειτουργήσει αυτός ο διακόπτης χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός και δεν έχουμε πάρει ακόμα το αντικείμενο που χρειαζόμαστε, άρα μπορούμε να πατήσουμε μόνο αυτό τον μοχλό εδώ αριστερά για να μπορέσουμε να μπούμε στην όπερα. Βλέπετε υπάρχει μια παγίδα τέλος πάντων εδώ πέρα. Λοιπόν, άνοιξε το πορτάκι για να συνεχίσουμε, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Και έχουμε και μια παγίδα να απενεργοποιήσουμε. Ωραία. Επιζήσαμε. Εδώ θα ανοίξει μετά αυτή η πόρτα. Και θα μας επιτρέπει να βγούμε χωρίς να υπάρχει, να βγούμε από την όπερα και ταυτόχρονα να ανοίξουμε το πορτάκι για να βγούμε έξω από αυτή την, από αυτό το κτίριο, το πυραμιδοειδές. Φαντάζομαι θα ευθυγραμμιστεί, ναι. Εδώ γίνεται ένας χαμός. Δεν ξέρω αν μπορώ να βγάλω κάποιον από αυτούς. Μακάν. Α, μαν! Του είχα ξεχάσει και τα τις παγίδες αυτές. Καλύτερα να κατέβαινα νομίζω. Τέλος πάντων, έχει παγιδευτεί τώρα εκεί πέρα στο σκηνικό. Ας πάρω ένα από αυτά τα δεκάδες med packs που έχω μαζέψει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξανανεύουμε εδώ πέρα, είναι πολύ ψηλά. Και έρχεται και ο, το αφεντικό του. Αμάν! Ό,τι χειρότερο αυτοί που έχουν πιστόλι. Ευτυχώς σου δίνει med packs. Στην αρχή τη σειρά είχα πει ότι είναι λίγο άδικο το παιχνίδι, δεν σου δίνει αρκετά med packs. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Σου δίνει αρκετά πράγματα. Λοιπόν, τώρα,
πάμε. Μα κατεβαίνουμε. Ωραία, τελειώσαμε και με τους εχθρούς σε αυτή τη φάση. Τα θεωρία εδώ πέρα της όπερα, της όπερας. Εδώ έχει μια παγίδα που θέλω να ενεργοποιήσω για να τελειώνουμε. Δεν την ενεργοποίησα. Πρέπει να πάω πιο... Εδώ πέρα πρέπει να πάω. Και ξεφύτρωσε και αυτός εδώ. Αλλά και κάποιος άλλος με πυροβολεί, αυτό είναι το θέμα. Τρώω σαν Pac-Man τα medpacks. Από εδώ δεν μπορώ να τον πυροβολήσω. Πρόβλημα. Λοιπόν, τον έχει λοκάρει τώρα. Αυτά είναι τώρα τα σπαστικά αυτού του level. Έχει πολλά τέτοια. Τώρα αν δεν το βγάλω αυτά από τη μέση δεν μπορώ να ησυχάσω. Θα είναι κίνδυνος να μου φάει όλη την υγεία. Πρέπει να πλησιάσω. Δεν μπορώ να είμαι και από απόσταση. Αχ. Ρε που μπλέξαμε, δεν το θυμόμουν τώρα αυτό. Ωραία, ψόφισε. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Πόσα έχω φάει. 1,5. Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Κάποιος πυροβολεί πάλι. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω τώρα αυτό. Από πού?
Και δεν δίνει τίποτα. Ντροπή. Τι θα γίνει, τα φάμε έτσι εδώ για πλάκα. Πόσες είναι οι παγίδες του μεταξύ? Έτσι κατά τύχη πήγα. Με το καλό που σας θέλω να μου δώσετε τίποτα. Εσύ. Λοιπόν, δεν θα έρθουμε ακόμα εδώ πέρα, γιατί δεν φτάνουμε να κάνουμε τα άλματα. Πρέπει να πατήσουμε ένα διακόπτη. Για να πέσει τώρα αυτή η γέφυρα, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα άλμα εκεί πέρα και να πιαστούμε από το χαμηλότερο σημείο. Εδώ δηλαδή. Τι έγινε? Το πιστεύω ρε παιδιά, και δεν έκανα save. Αυτά είναι τώρα. Καλύτερα. Α, τόσο χάλια. Το καλό είναι, τώρα κοροϊδεύω τον εαυτό μου, ότι θα πάω καλύτερα τώρα αυτή τη φορά. Ή μπορεί να πάω και χειρότερα όμως. Τα δύο πτώματα τώρα. Με τρομάζει με τη μουσική. Α, καλό στα παιδιά.
Αχά και χαχούχα. Και ο άλλος που είναι. Δεν θυμάμαι τώρα, το πήρα. Το medpack το μεγάλο. Το πήρα. Λοιπόν. Πάμε πάλι στο εκρεμές. Τι έγινε, μαρμάρωσε. Πρέπει να πάω από κοντά. Αυτός τι κρατάει, δεν θα μάθουμε. Λοιπόν, το ένα πτώμα που έπεσε. Δεν ήταν αυτό, έτσι δεν είναι. Ο άλλος κάπου εδώ πρέπει να ψώφισε. Ποιος είναι αυτός? Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πάρουμε. Έχασα πάρα πολύ ώρα, κάνα τέταρτο πρόοδο, ε. Ας πέσω κάτω τώρα, δεν έχει και νόημα.
Λοιπόν, ναι, να μην το απενεργοποιήσω τώρα εδώ, γιατί μπορεί και να το πληρώσω με τη ζωή μου. Αμάν, είναι και ο αυτός εκεί απέναντι. Δεν θέλω να σημαδέψω αυτούς βασικά. Λοιπόν, κάνω το εξής. Αυτός είναι το πρόβλημα. Μπα, δεν μπορεί να το σημαδέψει. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα save. Αφού μας δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, για να τα πάμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια απόσταση, γι' αυτό δεν μπορεί να σημαδέψει. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει έτσι αυτό λίγο. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι. Πρέπει να πλησιάσει. Πυροβολεί κι άλλος. Πλησίασα πολύ εδώ και ενεργοποιήθηκε. Με το σταγονόμετρο. Έχει τέτοια κόλπα. Δεν ξέρω αν σκοτώθηκε. Ναι, σκοτώθηκε νομίζω. Να και κάτι θετικό. Τώρα εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχει
Έχει παγίδες, έχει διάφορα θέματα. Εντάξει, το καλό είναι... τώρα το είδα και αυτό. Εντάξει, καλύτερα νομίζω που έχασα. Για να το πάω πάλι από την αρχή έτσι, καλύτερα. Άγιο είχα. Για να μην ξοδεύω προμήθειες. Το εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να κάνουν μισή ώρα πρόοδο και μετά να το χάνουν. Αλλά όμως να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να κάνουν οικονομία. Λοιπόν, θα ενεργοποιήσω εδώ το μηχανισμό και θα πεταχτούν αυτοί οι δύο. Αλλά είναι ακίνδυνοι. Και με τα αστεία φτάσαμε εκεί που ήμασταν περίπου και που σκοτώθηκα. Νομίζω δεν κινδυνεύω. Για να κάνουμε κανένα save. Λοιπόν, πόσα... ένα med pack ουσιαστικά, δηλαδή δύο μικρά. Εντάξει, καλά πάει. Και αφού μας έφυγε αυτό το άγχος, α, μαζέψω και τα ούζι. Έτσι. Τέλεια. Ευτυχώς που σκοτώθηκα. Ποιος θα το φανταζόταν. Εντάξει, τώρα θα κάνω save βέβαια. Άρα δεν έπρεπε να πάω τέρμα. Ας πούμε... δεν πρέπει να πάω. Πρέπει να κάπου εδώ, ξέρω εγώ. Ελπίζω, τέλος πάντων, στη θεωρία. Εδώ θέλει running jump, αν δεν κάνω λάθος. Και για να πάμε εδώ δεν μας φτάνει το running jump, πρέπει να πάμε από ψηλά. Να δούμε τι έχουμε εδώ.
Νομίζω μπορώ να πάω πλάγια. Να αποφύγω όλη αυτή την ιστορία. Πώς θα κάνω αυτό το άλμα εδώ. Μάλλον κάπου τραυματίστηκε για να μου βγάλει την παραγγελία. Οκ, τέλος πάντων αυτό είναι. Λοιπόν, από εδώ πάει πουθενά. Όχι. Λοιπόν, για να μην βασανίζεστε, θα κάνω κάτι πολύ τολμηρό. Θα ανάψω ένα φλερ. Όχι ακόμα βέβαια, όσο βλέπουμε. Εδώ τι είναι ακριβώς. Ας ανάψουμε το φλερ, εντάξει. Το κάψουμε κύριε Στέφανε. Από εκεί θα βγούμε. Εδώ έχει ένα secret. Τώρα πώς βγαίνουμε από εδώ. Από εδώ ήρθαμε. Από εκεί δεν πάει κάπου ή πάει. Πάει. Μάλλον με το μοχλό κάτι ανοίξαμε. Μ' αρέσει που έλεγα θέλω να κάνω μία ώρα. Άμα κάνω 2 ώρες θα είμαι ευχαριστημένος. Λοιπόν, εδώ βγήκαμε στο σημείο αυτό το οποίο άνοιξε. Και μπορούμε να ξανανεύουμε στην επιφάνεια. Μάλλον στον πάνω όροφο. Τρογόμουν εκεί πέρα να το απενεργοποιήσω αυτό το πράγμα.
Shoot first, ask questions later. Τώρα εδώ βάζουμε το αντικείμενο και να ρίξουμε μια ματιά. Relay box. Ναι, δεν θέλω να κάνω ακριβώς αυτό. Θέλω να πάρω το secret, το δεύτερο. Ναι, για πάρτα. Αυτή τη φορά θα μπούμε μέσα. Τι γίνεται, τι πρέπει να κάνω τώρα για να κατέβει αυτό. Πιστεύω αυτή είναι η καλύτερη στρατηγική, γιατί έχει εχθρούς εδώ πέρα κάτω τώρα. Μάλλον θέλω κάτι πιο γρήγορο. Και έρχονται και από τις δύο κατευθύνσεις. Ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μου αναπληρώνει τα ούζι που ξόδεψα, μου δίνει καραμπίνα, άρα μάλλον θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσω καραμπίνα, ε. Εντάξει. Τώρα μπερδεύτηκα. Τι ενεργοποιεί αυτό εδώ πέρα. Α, ναι.
Εδώ μέσα τι έχει? Χρήσιμο φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω αν χάνω κάποια σημαντικά αντικείμενα, αλλά αυτά που έπρεπε να πάρω τα πήρα, πιστεύω, τα αντικείμενα κλειδιά. Δεν τον βλέπω να ξαναπερνάει. Τα ποντίκια. Μάλιστα, καλύτερα. Υπάρχει και σκυλολόι όμως, καλά το θυμόμουν. Εδώ είναι τα καμαρίνια και σπασμένοι καθρέφτες. Δεν είναι ώρα βέβαια να σπρώξουμε τον κύβο, απλά προετοιμάζουμε. Εδώ νομίζω είναι μια καλή ιδέα να κάνει κανείς save. Thank you.
Λοιπόν, υπάρχει λόγος να ανέβουμε εδώ πάνω? Όχι. Μάλλον καλύτερα για να μην γλιστρήσουμε κατευθείαν. Στραβά. Μάλιστα, για να προχωρήσουμε. Κλειμένο επίπεδο. Ωχ, για γερά νεύρα είναι όλο αυτό. Save, έτσι εννοείται. Το έχω παραχέσει λίγο. Στο Temple of Xian, να δείτε τι έχει να γίνει. Πήραμε ούζι για δύο ζωές. Τώρα εντάξει, τα δύσκολα περάσανε. Αυτό τον κύβο πρέπει να τον περάσω μέσα. Είχα προετοιμάσει το έδαφος που πριν, να μην χάσουμε και πάρα πολύ χρόνο τώρα. Όλη η υπόθεση είναι να ξαναβούμε στην επιφάνεια, έχοντας όμως
αυτή την ασφάλεια, αυτό το fuse ας πούμε. Από εδώ μάλλον μπορώ να κάνω αυτό το άλμα, έτσι. Τώρα θα έρθει βέβαια, φαντάζομαι. Εκεί είναι η έξοδος. Εδώ είναι αυτός που σκοτώσαμε στην αρχή σχετικά, που μας πυροβολούσε. Μας είχε πρίξει. Μάλιστα, τώρα εγώ είμαι ικανός βέβαια να τα κάνω θάλασσα σε αυτό το άλμα, οπότε αν είναι άλμα, εγώ νομίζω δεν είναι άλμα, απλά πέφτεις. Α, θα κάνω save. Για να δω πόσα... Α! Ένα health pack. Πολύ καλό με βρίσκω. Εδώ. Όχι. Τι είναι, βυθίστηκε. Α. Για να ξαναδούμε εδώ το σκηνικό και άμα κατεβάσω το μοχλό δεξιά τι θα αλλάξει.
αυτά τα ανοίγματα και ο πιστολάς. Άρα πρέπει να πάμε εκεί κάτω πάλι. Ας κάνω κανένα save, γιατί καιρό είχα να κάνω. Το έχω πάρει το μάθημά μου. Κάτσε μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Μωρέ θα έχουμε. Δεν το γλιτώνω βέβαια, εντάξει, κάτι θα χρησιμοποιήσω. Γιατί μετά έχουμε φασαρίες. Μάλλον βιάστηκα να έρθω από εδώ πέρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει εχθρούς εδώ. Ανάψουμε και ένα φλερ σήμερα. Λοιπόν... Αν και δεν νομίζω να βρεθώ από εκεί πέρα κάτω. Έτσι δεν είναι.
Όχι, δεν βλέπω να άφησε κανένα med pack που θα με ενδιαφέρουν. Αλλού έχω να πάω. Τι έγινε, πώς ανοίγει αυτό. Α, ναι, ξεχάστηκα. Αλλά από εδώ πρέπει να πάω, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι μάλλον ένα shortcut. Τώρα εδώ πώς πάμε. Εδώ έχει ένα boss. Τι θα ήθελα να χρησιμοποιήσω πάνω στο boss. Grenade launcher είναι μια λύση. Ποιο είναι το πιο άχρηστο όπλο, αυτό. Να δούμε πώς θα πάει. Ωραία, εντάξει. Και το boss δίνει grenade launcher. Μια χαρά με βρίσκω. Ξόδεψα και το και την καραμπίνα τώρα που είχα και πολλά. Ναι, τώρα τι κάνουμε. Κάπου πρέπει να πάω, το ανέβω. Ανέβω τώρα εδώ πέρα. Κάπου υπάρχει ένας χαμηλός κύβος.
Αυτή η υπερβολική σιγουριά με εκνευρίζει. Κάνω τώρα. Πρέπει να πάω από εδώ. Δεν θέλω να πάω. Πλάγια κάπως έτσι. Γιατί δεν γίνεται. Ίσως από εδώ. Δεν γίνεται. Και να κάνει ένα άλμα. Να δεις που θα θέλει να περάσω από τα κυβότια. Να δούμε, μπορώ να το βγάλω τώρα χωρίς να χρησιμοποιήσω medpack. Δεν ξέρω αν έχει άλλον. Δεν μπορεί απλά να φύγουμε και να τερματίσουμε το level. Λοιπόν, όπως είδα και σε ένα βίντεο της Susan The Raider, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, παρατήρησε ότι εδώ βλέπουμε τη Βενετία by night. Λοιπόν, και αυτό είναι το υδροπλάνο του Μάρκο Μπάρτολι.
me, but it's not quite the same now, is it? Someday you will get a speeding ticket for that tongue, Fabio. Hey, it's just a gut feeling that maybe you are wrong to look there. Is your belief so fragile? Relax. Breathe deep. The gut, Fabio. It's no more direction than a simple through and out. Honest, but not inside. When my father left when I was a boy, he confided to me that he was enlightened. Echoed by something greater than impulse. He possessed the seraph. But he was just a disciple in this design. His death, plotting a path to be sought by the one, his son. You understand? Have faith, Fabio. Not God, Rod. We are searching the right place. I know it. I believe it, Marco. Good. Eros, have you fixed that rail yet? Si! Λοιπόν, όπως το είπα, μία ώρα και τρία λεπτά. Βέβαια, έχω κάνει πολύ περισσότερη προσπαθώντας να σταθώ στα πόδια μου μετά από τα deaths που είχα. Λοιπόν, είδαμε και τον Μάρκο Μπάρτολι στην cutscene. Καμία σχέση, έτσι, πολύ αγρίκος. Καμία σχέση με τον ευγενικό πατέρα του, Τζιάνι Μπαρτέλι, Βία Καραβέλη. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε με το πρώτο κομμάτι, που συνήθως είναι το σημείο που τα παρατάω στο παιχνίδι. Τελειώνω πάντοτε την όπερα, αλλά εξαντλούμε και λέω «Παναγία μου, δεν μπορώ να προχωρήσω στις πιο δύσκολες πίστες». Ελπίζω να προχωρήσω αυτή τη φορά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο και ελπίζω να συνεχίζω και να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.